στην εκπομπή, ναι. Συγχύστηκε λίγο με την ερώτηση με στην Καριοφιλιά Καραπέτη για ένα νεότερο έρωτα. Ναι, είπα ότι εντάξει, το να ρωτήσει εμένα όσες φορές θέλετε για τους νεότερους άντρες, κάτι που το έχουμε συζητήσει όλοι μας και καταλαβαίνω ότι κάνει τη δουλειά σας. Εντάξει, απλά θεωρώ ότι στην καρδιοφιλιά δείχνει ίσως μια έλλειψη σεβασμού σε αυτό που είναι η καρδιοφιλιά, Καραμπέτ, γιατί δεν έχει δώσει ποτέ τις δικαιώματα. Εγώ έχω δώσει. Ένα ακόμη και τώρα που έχετε χωρίσει με τον Μάνο Ιωάννου και επειδή σας είδανε δύο φορές, τρεις που τρώγατε μαζί και αρχίσαν να τα βρήκατε, να τα ξαναβρήκατε, θα μπορούσατε να είναι, δεν σε ενοχλεί καθόλου, που έχει γίνει ένα σύριαλ. Εγώ, όπως σου είπα, είμαι ένας άνθρωπος που παρά το γεγονός ότι πλέον έχω περάσει σε μια άλλη φάση, ίσως λίγο μιας διάθεσης να προστατεύω περισσότερο από εδώ και πέρα τη ζωή μου, δεν είμαι όμως και να στρουθοκαμιλίζω και να αγνώ το γεγονός ότι στο παρελθόν έχω αφήσει ακάλυπτη και απροστάτευτη την προσωπική μου ζωή. Ο Μάνος, ωστόσο, σε μια συνέντευξή του δεν απέκλεισε ένα ενδεχόμενο επανασύνδεση. Παντελή μου, τόση ώρα είσαι εδώ με το μικρόφωνο, θα με ρωτήσει κάτι το κανάλι μου. Εμείς είδαμε τον Μάνο Ιωάννου πρόσφατα. Κάτι άλλο, και έχω κι άλλη ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω για την εκπομπή. Από το κανάλι μου το βρήκα, δεν το πιστεύω. Θα διαβάσει ένα σενάριο αλλαγή ώρα του να είμαστε. Θα πάει λίγο πιο νωρί. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, ούτε έχει γίνει καμία συζήτηση με το κανάλι, απολύτως. Είναι καλά, η Νατάλη αυτή την περίοδο είναι ερωτευμένη, είναι μόνη, είναι πολύ καλά. Σε ποιον έδωσε το φιλί, θέλω να μου πεις. Στον Γιώργο Λάγκα! Τώρα το έδωσε εμένα. Αλήθεια, λες.